Το καλοκαίρι του 2024 σημειώθηκε αισθητή αύξηση των απορριμμάτων στους δήμους του νομού Καβάλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΙΑΜΑΘ, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την αυξανόμενη τουριστική κίνηση. Συγκρίνοντας με το καλοκαίρι του 2023, παρατηρείται αύξηση της τάξης 12% στα απορρίμματα του Δήμου Καβάλα, ενώ στο Δήμο Θάσου σημειώνεται άνοδο 6,2%. Παρόμοια εικόνα παρουσιάστηκε στο Δήμο Παγκαιού, όπου η αύξηση ήταν 5,5%. Στον αντίποδα, ο Δήμος Νέστου παραμένει σταθερός, με τα απορρίμματα να παραμένουν στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια. Ο μήνας που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη ποσότητα απορριμμάτων ήταν ο Ιούλιος, ιδιαίτερα στους Δήμους Καβάλας και Θάσου, όπου παρατηρήθηκε σχεδόν 20%. Αντίθετα, στο Δήμο Παγκαιού, ο Αύγουστος ήταν ο μήνας με τη μεγαλύτερη συσσόρευση απορριμμάτων. Κατά την περίοδο Μαΐου 2024-Αυγούστου 2024, η συνολική αύξηση των απορριμμάτων στους τέσσερις Δήμους της Καβάλας ήταν 7,47% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Ο Δήμος Καβάλας κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση, αγγίζοντας το 12%. Ενώ ο Δήμος Νέστου παρουσίασε μικρότερη μεταβολή με αύξηση 0,25%. Οι Δήμοι Παγκαίου και Θάσου εμφάνισαν αύξηση 5,55% και 6,20% αντίστοιχα. Εάν μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό απολογισμό, φυσικά χωρίς ακόμη τα απαραίτητα στοιχεία, αυτά θα τα έχουμε τέλη Οκτωβρίου, για τους καλοκαιρινούς μήνες πώς πήγε η υπηρεσία σε θέμα αποκομιδής και καθαριότητα στην πόλη, θα πρέπει να πούμε πως πάλι αντιμετωπίσαμε ένα ιδιαίτερο κόσμο από τον τουρισμό, πολύ περισσότερο από ό,τι είχαμε να διαχειριστούμε. Αυτή τη φορά από την προηγούμενη χρονιά ήμασταν πολύ πιο έτοιμοι. Πιστεύω πήγαμε καλά, αντιμετωπίσαμε όλο αυτόν τον κόσμο, την αύξηση των απορριμμάτων. Η υπηρεσία διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά. Αυτή τη φορά ετοιμάστηκε και νομίζω είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Σίγουρα, αν πρέπει να το εστιάσουμε σε κάποια άλλα θέματα, είναι τα ογκώδη τα οποία αντιμετωπίζαμε, και σε αυτά ένα μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, μήνα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, έχει ηρεμήσει η κατάσταση, αλλά έχει ηρεμήσει με προσπάθειες υπεράνθρωπες αυτή τη στιγμή των υπαλλήλων κάτω, βγάζοντας 3 και 4 φορτηγά κάθε μέρα, μαζεύοντας, κάνοντας 3 δρομολόγια το καθένα και μαζεύοντας πάνω από 1.200 τόνους σε ογκώδη. Αυτή τη στιγμή, φθινόπωρο, πάντα είμαστε λίγο πιο ήσυχα, πέφτει λίγο η δουλειά πάνω στα ογκώδη, αρχίζουν φυσικά τα κλαδέματα που εκεί πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε εμείς. Νομίζω όμως πως σε ένα μεγάλο ποσοστό είμαστε έτοιμοι και τα αντιμετωπίζουμε, γιατί ο κόσμος μπορεί να βλέπει σε κάποια γωνιά ένα στρώμα, ένα έπιπλο. Να σκεφτούμε όμως πως τα προηγούμενα χρόνια όλα αυτά ήταν τεράστιοι όγκοι. Και να δούμε όμως και να συγκρίνουμε πως ο όγκος που μαζέψαμε σε κλαδιά και ογκώδη αυτή τη στιγμή ανέρχεται γύρω στους 2.500 τόνους, που είναι ένα ποσό το οποίο κανένας δήμος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει σε όλη την επικράτεια, φυσικά χωρίς να έχει τα ανάλογα εφόδια, καινούργια αυτοκίνητα, κάποιες επιχορηγήσεις, γιατί το είπα και σε εσάς πολλές φορές, δεν είναι να τα μαζέψεις. Από εκεί και πέρα πρέπει να κάνεις μια σωστή διαχείριση. Αν πας και τα θάψεις, ανεβαίνουν τα τέλη ταφής. Η επιλογή δική μας ήταν να συνεργαστούμε με ιδιώτη, να ανακυκλωθούν αυτά, να πάρουν δηλαδή το σωστό δρόμο και όχι να πετιούνται από εδώ και από εκεί, όπως βλέπουμε σε πολλούς δήμους, να ανακυκλωθούν, να έχουμε αυτή τη μείωση της εισφοράς από τη ΔΙΑΜΑΘ και πώς μεταφράζεται αυτή, στην είσοδο στον Χιτά ή ακόμη και τα τέλη ταφής τα οποία μειώνονται. Οπότε, σαν Δήμος, το όλο μέλημα μας ήταν ό,τι πετυχαίνεται να ανακυκλώνεται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ανακυκλώνονται τα ογκώδη, τα στρώματα, τα κλαδιά, τα φυτοφάρμακα τα κουτιά τους, τα ελαινοί τα οποία μαζεύουμε από διάφορα σημεία. Και γενικά ό,τι υπάρχει σκουπίδι ανακυκλώνεται. Και τα τελευταία στατιστικά στο θέμα της ανακύκλωσης, πως υπάρχει πάλι και φέτος μία άνοδος, η οποία είναι σταθερή γύρω στο 1,5%. Είμαστε δηλαδή περίπου γύρω στο 12 με 13, με το μέσο όρο σε όλη την περιφέρειά μας το 8. Κάνουμε βήματα, θα το συνεχίσουμε, δεν είμαστε ποτέ σίγουρα ικανοποιημένοι. Πιστεύω όμως με τον καφέ κάδου που αρχίζουμε από τον Νοέμβριο, ήδη από τον Οκτώβριο αρχίσαμε να σχεδιάζουμε και να απλώνουμε κάδους καφέ, και από τον Νοέμβριο πιστεύω θα είμαστε σε πλήρη ανάπτυξη και πλήρη αποκομιδή του καφέ. Εκεί θα δούμε και άλλα πολλά αποτελέσματα, φυσικά καλύτερα, αυτό ευελπιστούμε, για να είμαστε και εμείς σαν Δήμος ένας Δήμος ο οποίος θα βλέπει και το περιβάλλον και τα οικονομικά του Δήμου. Όσο αφορά το θέμα προσωπικού, αυτή η υπηρεσία, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν μπορεί να είναι ποτέ πλήρης. Είναι μια υπηρεσία καθαριότητας, πρέπει να ασχοληθεί με τον πράσινο κάδο αποκομιδή, με
το μπλε, την ανακύκλωση, με όλα αυτά που υπάρχουν στην πόλη από θέμα καθαρισμού, πλήσιμου, καθαριότητα και όλα, οπότε είναι ένα μεγάλο. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα. Το πρόβλημά μας εστιάζεται πιο πολύ στους οδοκαθαριστές. Περιμέναμε 72 άτομα από το πρόγραμμα το 55-67. Δυστυχώς πάγωσε το πρόγραμμα. Οπότε έχουμε ένα μείον στους οδοκαθαριστές. Η επιλογή μας είναι να κρατήσουμε το κέντρο και περιεστικά με διάφορες αλχημίες να πηγαίνουμε μια τον ένα, μια τον άλλο σε γειτονιές, να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα. Πιστεύω από αρχές του χρόνου όμως θα ανοίξει το πρόγραμμα, θα έχουμε οδοκαθαριστές και θα δούμε και εκεί μια μεγάλη διαφορά.